Vive sem esquecer de se agradecer, menos políticos e estratégicos árboles de todo. A dar o trinômeno sequer está de abra e matados e a babear para por isso que se esticou na quinta que é caso, proquimendo na epidemia de uma fotiqui, εκπαιδευτική και άλλη σκοπή. Έτσι, και σύμφωνα με τον ισχύον δανό, παραχώρησε έκταση εκκλησιαστική γης στην Κορώνη για την ανέκριση γυμνασίου, της Ιεράς Κοινής Μελαγγυλιάς για το νέο δικητήριο Καλαμάτας, της Μεσίνης για ανέκριση χειροκομείου και νομιμοποίησε την παραχώρηση από προηγούμενα χρόνια του τριών κτηρίου, των παλαιών γραφείων, της βιβλιοθήκης και του αρχείου της Ιεράς του Προκόλεως για τη στέγαση του Στρατιωτικού Μουσείου. Επιμένοντας το λογικό τίμιο της Εκκλησίας του Χριστού, δεν άφησε το ακαδημαϊκό του έργο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδάσκοντας νέους και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Θεολογικής Σχολής. Πολλές φορές νιώθουμε υπερήφανοι όταν ακούμε νέους θεολόγους να αναφέρονται με τιμητικά λόγια για τον Δεσπότη μας, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιστημονική τους κατάρτιση και στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Αυτή η θεολογική του συγκρότηση με τη λιπαρά πετριμάρτια που είναι καρπός των μεταπτυχιακών και διδακτορικών του σπουδών στη Ρώμη και στο Στρασβούργο αντίστοιχα, καθώς και με τη συνεχή και αδιάκοπη μελέτη του, πεπλήρωνε φωτός, αφού αφέντωσε σπουδαία συγγράμματα, έστω και σε συγγύσεις και ακριβείς επισημάνσεις σε διαδικτυακούς και διαδικτυακούς διαλόγους και διοργάνωσε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες θρησκευτικού, ιστορικού, ακόμη και ιατρικού περιεχομένου. Με εμπληκτικότερο το διεθνές συνέδριο φράγκη και ελετή στη Μεσσηνία, διερευνώντας το Δυτικό Παρελθόν της Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία πριν 2,5 χρόνια στο Καλαμάτα. Ιδιαιτέρως εξαίρεται η ουσιαστική συμβολή στην προετοιμασία και στην ενσυνεχεία πραγματοποίηση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου των Ορθοδόξων στην Κρήτη το έτος 2016. Εν καταρχήν, τα θεόπνευστα αυτά πεπραγμένα της αγλαόκαρπης 15ετίας του αποτελούν τον βόλικο της αναφοράς του προς την Ιερά Σύνοδο της Ευθύς Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της οποίας είναι τίμιο και ενεργό και δυναμικό μέλος. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα και γεγραδότατε μας κειμενάρχα, στη δύση μιας μακράς, ευσύνετης και έπρεξης περιόδου και στην ανατολή μιας νέας, ευάμπερης και έβοσμης αρχής χρόνων και ημερών που σηματοδοτούν τα επετεινά του μας διάστημα. Δεχτείτε την αγάπη και τον σεβασμό και τις ολόκληρες ευχές του Ιερού Κλήρου και του Ευσεβούς Λαού που σας επιστρέφεται η πρόνοια του Πανάγαρου Θεού. Προς τούτο παρακαλείται ο Παναστολογιότατος Πρωτοσύγκελος της Ιεράς του Προκόλεώς μας, Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Καμαριάς, να σας προσφέρει εξ ονόματος των κληρικών αρχιερατική ράφη, σύμβολο της ευθυνοφόρου και ανέκρινης μελλοντικής κυμαντονίας. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανός και τη γη και τα καταχρόνια, εορτασέ που πουν πάσα κτήσεις την έγκαιση της Χριστού, ελίες τελεύονται. Δόξα σύ, Χριστέ ο Θεός και επίσημο δόξα. Δόξα Πατρί, Κύριε Υιό και Αγίο Πνεύμα, την ίδια.
δυνάμεων του Υιού και ζωπηρού σταυρού, προστασία του Υιού ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσία του Υιού και ενός του Υιού και του Υιού και του Υιού και και σε αυτό πρέπει να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη.
ο οποίος άοπνος ρωτά πάντα τι γίνεται με τα έργα αυτά και προσπαθεί με κάθε τρόπο να λύσει τα εμπόδια που υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά εμπόδια, να ξέρετε, και πολεοδομικά και οικονομικά και δομικά, αλλά με τις υπηρεσίες περιφέρειας και της αντιπεριφέρειας προσπαθεί πάντα να τα λύσει. Όπως και η αναγέννηση των μοναστηριών, των τεσσάρων πλάνων μοναστηριών του νομού μας. Και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό το ενδιαφέρον. Και δεν είναι μόνο ενδιαφέρον το που δίνει στη Μεσσηνία εξαιτίας της σχέσης του καταγωγής και της συναισθηματικής του πόλησης. Όλοι οι Μητροπολίτες της Πελοποννήσου είμαστε με μια φωνή ενωμένοι και τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο προσφέρει. Στην κάθε Μητρόπολη, με τις ιδιαιτερότητες των έργων που έχει, είναι συναρμοντός και έρχεται και δίνει το παρόν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο της πόλης, που χρονίζουν τα προβλήματα, αρχίζουμε σιγά σιγά και τα επιλύουμε. Τα επιλύουμε για το καλό του λαού. Υπηρετούμε τον ίδιο λαό και στην Καλαμάτα και στη Μεσσίνη και στη Πηλία και στη Μηχανία. Τον ίδιο λαό. Δεν έχουμε να κάνουμε καμία διάθεση. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα διαφορετικό. Και επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές, οι οποίοι ο καθένας από τον τόπο, από τον χώρο που βρίσκεται, έρχεται και βοηθάει. Πολλές φορές δεν λέμε το τι μας κάνουν και το τι διευκολύνσεις δίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκες και εμείς απευθυνόμεθα σε αυτούς για να λύσουν τα προβλήματά τους. Όπως και για θεσμικά προβλήματα που μας βοηθούν και μας ευχαρίστουν. Ευχαριστώ τους λοιπούς αυτοδιοικητικούς. Ευχαριστώ επίσης τους παριστάμενους εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τον διευθυντή της αστυνομίας Μεσσηνίας, τον κύριο Αρκουτσιοτόπουλο, ο οποίος έπρεπε να φύγει για κάτι επίγον. Να ευχαριστήσω τους κληρικούς μου, που με επικεφαλής τον πρωτοσύγκελο της Μητροπόλεως, τον πατέρα Φίλιππο, που όλοι το γνωρίζετε, έρχονται πάντα συναρρογή και συμβοηθή και συμπαραστάτες σε ό,τι οραματιζόμαστε για να το υλοποιήσουμε και να το προσφέρουμε στο λαό του Θεού. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ιερείς της Παπαντής, τους ιεροψάλτες, τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και τα μέλη της Φιλοκτώπου Πατροφότητος, αλλά και όλα τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ενωριών της Καλαμάτας και της Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Εύχομαι ο Θεός για προσβιών του Αγίου Ενδόξου Πατρός Συνών Ιωάννου σωστό μου, να δίνει σε όλους σας υγεία και δύναμη και να σας ενισχύει. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους σεβασμιότατους Μητροπολίτες, τον Μητροπολίτη Χαλκίδος, τον κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα και ήρθε εδώ να γιορτάσει την ονομαστική του εορτή μαζί μας, επειδή ακριβώς μετά από λίγο θα πρέπει να αποχωρήσει μαζί με το πνευματικό του παιδί, τον νέο Μητροπολίτη Πόρτινος και τον Γαλλικόλος, τον κύριο Νικηφόρο, γιατί στις 1 η ώρα θα γίνει η εκδοχή στη Βιμιτσάνη. Τον Μητροπολίτη Θηβόνου, τον κύριο Γεώργιο, τον Μητροπολίτη Ηλίας, τον κύριο Αθανάση, ο οποίος αύριο το μεσημέρι να θρονίζεται στον Πύργο και αυτός ως νέος Μητροπολίτης. Τον Μητροπολίτη Ηλίου, τον κύριο Αθηναγόρα, τον Μητροπολίτη Κηφισίας, τον κύριο Κύριο, τον Μητροπολίτη Μαρμονίας και Κομοτηνής, κύριο Παντελεήμονα, τον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτερος και Παναρέου Φερσάλου, κύριο Τιμόθεο, τον Μητροπολίτη Μεγάλων Σαλαμίνους, κύριο Κωνσταντίνο, τον Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων, κύριο Θεόπλητο, τον Μητροπολίτη Θήρας Σαββατού και Νήσων, τον κύριο Αμφιλόχιο, τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, τον Επίσκοπο Ωραίων, κύριο Φιλόθεο, και επίσης τον Μητροπολίτη Βόρτινος, κύριο Νικηφόρο, ο οποίος προσήλθε το μέσα, όπως επίσης και τον καθηγούμενο της Πατριαρχικής Μονής της Βλατάρων στη Θεσσαλονίκη, τον Επίσκοπο Αμορίου, κύριο Νικηφόρο. Τους ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους στη Θεία Λειτουργία, για τη συμπροσευχή τους, όπως και τους κληρικούς, οι οποίοι ήρθαν από τα διάφορα μέλη της Ελλάδος. Το πρωτοσύγκελο της Μητροπόλεως Εδέσης, Μπέλης και Αρμοβίας, τον πατέρα Στέφανο,
τον πρωτοσύγκυλο της Ιεράς Μητροπόλεως Κύπρου και Κατερίνης, τον πατέρα Βαρνάβα, τον πρωτοσύγκυλο της Μητροπόλεως Ηλίου, τον πατέρα Νικόδημο, που είναι συμπατριώτης μας και συντοπίτης μας εδώ, τον πρωτοσύγκυλο της Ιεράς Μητροπόλεως της Αλλιότητος, τον κύριο Αφιλόχιο, όπως και τους γραμματείς της Ιεράς Συνόδου, τους εφημερίους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τους συναδέλφους, ευλογημοτάτους καθηγητάς στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή, οι οποίοι ήρθαν και αυτοί εχθές και σήμερα να συμμετάσχουν στην εορτή, και τον αγαπητό φίλο τον κύριο Παπαϊωάννη, ο οποίος πραγματικά είναι φίλος στον κύριο. Όποτε θα του στείλω ασθενή, πάντα θα τα αποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Άξιος.
Όσο μου να ζεις και στα παιδιά σου, κάθε καλά. Βράσκα μου. Είμαστε καλά, κύριε. Ευχηθούμε στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, στον Σεπτού, τη Μενάρχη μας, να έχει υγεία, να έχει μακροημέρευση, να διακονεί το ποίμνιο, το λαό της Μεσσηνίας και όχι μόνο, να το ευχηθούμε και σανότερα. Υγεία σε όλους, να είμαστε όλοι καλά. Η επισημότητα αυτής της ημέρας είναι η χαρά του λαού της Μεσσηνίας που γιορτάζει ο Μητροπολίτης της. Ο Μητροπολίτης, ο οποίος είναι ένα με την αγάπη, την πραγματική αληθινή παιδεία και το ενδιαφέρον για κάθε πολίτη της Μεσσηνίας. Του ευχόμαστε ολόψυχα τα έτη του να είναι πολλά, με υγεία και κάθε καλό για την προκοπή όλων μας.